χωρίς τα μάτια μου, εντάξει, τα χέρια μου μιλώσουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι καλά και έγινε, ας πούμε, αυτή η γιορτή σήμερα. Περισσότερα από 50 χρόνια προσφορά στο θέατρο και το κινηματογράφο μέσα σε 270 σελίδες. Είναι η αυτοβιογραφία του μεγάλου μας κωμικού Ντίνου Ηλιόπουλου. Τίτλος της «Ένας Ηλιόπουλος, ονόματι Ντίνος». Να παραγγείλω ένα αργυλέ. Τώρα η τούρτα των γενεθλίων μου έχει τόσα κεριά που αν τα ανάψουμε όλα θα ψηθεί μονάχη της, γράφει ο Ντίνος Ηλιόπουλος κλείνοντας την αυτοβιογραφία του. Και συνεχίζει. Να είσαι κάτι το 49 και να εξακολουθείς να είσαι κάτι το 99 είναι επίσης κάτι. Μου το δείχνει η τρυφερότητα του κόσμου, των συναδέλφων της κριτικής. Μου το δείχνουν οι δύο, τρεις γενιές που μεγάλωσα, που καταφθάνουν πάνω μου συγκινημένοι, να τους μείνω κι άλλο παρόν. Όλο είναι από την ψυχή μου, δεν μπορώ να κάνω. Αν ξεχωρίσω λίγο το. Όπου υπάρχει μια στιγμή τρυφερότητας, γιατί το βιβλίο δεν είναι μόνο κωμικό, δεν θέλησα να το κάνω μόνο κωμικό. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος είχε μεγάλη αδυναμία στη μητέρα του, άλλωστε μιλάει και στο βιβλίο του για τη ζεστασιά και την αυταπάρνησή της. Ίσως γι' αυτό δεν ξεπέρασε ποτέ τον χαμό της. Στο βιβλίο του διαβάζουμε. Ξαφνικά είχα χάσει μια αδελφούλα μου και σε λίγο χάνω και τη μητέρα μου. Όλοι ξέρουν πόσο ασήκωτα είναι αυτά. Για τον υπόλοιπο κόσμο όμως δεν είναι η γενοκτονία των Αρμενίων. Ο Ντίνος αγαπούσε πολύ τη μητέρα του και η μητέρα του, επειδή τον είχε σαν μικρό παιδί όπως τον έχουμε και όλοι, του έβαζε λίγο τσιρέκι στη τσέπη του. Όταν λοιπόν πέθανε η μητέρα του, που ήταν έτσι μεγάλο χτύπημα για τον Ντίνο, δουλεύαν μαζί στο Κοτοπούλι και πιάνουν τσέπη του και για το τσουρέκι. Και εγώ νομίζω ότι το έχει ξεχάσει η μαμά του. Και του λέει στο τσουρέκι, μου λέει, έχει κόψει όλη τη βδομάδα για κομματάκια για να το έχω για όλη τη βδομάδα. Και το έχει μέχρι σήμερα το τσουρέκι. Κάποτε ένα έργο δεν πήγε καλά. Ακούστε πώς περιγράφει ο Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη την περίοδο από τα χείλη του Παύλου Κοντογιαννίδη. Επί 2,5 μήνες τα καθίσματα του θεάτρου δεν είχαν νιώσει τη θαπή ανθρώπινη ζεστασιά. Ευτυχισμένος ο λαός, τουλάχιστον οι γενιές αυτές που μεγάλωσαν μαζί του. Πάνε καλά ο Ηλιόπουλος. Κοντά στον Ντίνο Ηλιόπουλο ήταν η σύζυγός του αλλά και οι δύο κόρες του που λίγο πριν κλείσει η εκδήλωση μίλησαν για τον δικό τους Ντίνο, τον πατέρα τους. Είναι μεγάλη μας χαρά αυτή τη στιγμή που δεν χρειάζεται να δούμε με κάποιο ιατρικό ανακοινωθέν αλλά με αυτό το χαρμόσυνο γεγονός. Για να επιστρέψουμε στο θέμα των διαμαρτυριών για τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, νεαρός μοτοσυκλετιστής στη Θεσσαλονίκη επετέθη χθες το απόγευμα σε νατοϊκό τζιπ που έβγαινε από το λιμάνι και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους βομβαρδισμούς έσπασε με το κράνος του το τζάμι του οχήματος, τραυματίζοντας ελαφρά τον οδηγό. Ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Ένας 29χρονος μοτοσυκλετιστής από τη Θεσσαλονίκη, οργισμένος όπως φαίνεται από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, ξέσπασε όταν είδε ένα γερμανικό στρατιωτικό τζιπ να περνά από το κέντρο της πόλης. Χρησιμοποιώντας ως όπλο το κράνος της μηχανής του, έσπασε το τζάμι του γερμανικού τζιπ, τραυματίζοντας ελαφρά στο χέρι το γερμανό στρατιώτη που το οδηγούσε. Ο Κωνσταντίνος Τσίλογλου συνελήφθη αμέσως από αστυνομικούς περιπολικού που συνόδευαν το στρατιωτικό όχημα. Σήμερα είναι στη χώρα μας και κόβουνε βόλτες. Καλά έκανε και έσπασε ό,τι έσπασε. Είναι πρόκληση η ελληνική πολιτεία να τον κρατάει, να κρατάει ένα τέτοιον άνθρωπο. Ο 29χρονος που διατηρεί καθαριστήριο στην Καλαμαριά πλησίασε το γερμανικό τζιπ και χωρίς να διστάσει ούτε λεπτό σήκωσε το κράνος του. Ακούστηκαν φωνές τώρα, αν ήταν πριν τη σύλληψη, μετά τη σύλληψη. Πάντως ήταν και αυτός αγανακτισμένος και στους αστυνομικούς έλεγε αφήστε με και τι πράγματα θα του κάνετε, ντροπή σας. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο πολυδύναμο αστυνομικό τμήμα Τούμπας και σε βάρος του ασκήθηκε αυτεπάγγελτη δίωξη για απλή σωματική βλάβη και φθορά ξένης περιουσίας. Οι Γερμανοί στρατιώτες πάντως δεν κατέθεσαν μήνυση και δεν έκαναν καμία δήλωση βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα. Τα δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα που βασανίζουν τους συγγενείς των ανθρώπων οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο στη φωνική έκρηξη στα Καμένα Βόρλα ακόμη δεν έχουν απαντηθεί. Τραγικές φιγούρες είναι η γυναίκα και το παιδί του οδηγού του φορτηγού που συγκρούστηκε με το βιτιοφόρο. Οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το κακό που τους συνέβη.
5 άνθρωποι νεκροί, 14 τραυματίες. Κανένα πόρισμα, κανένα επίσημο χαρτί δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο εκείνων που έμειναν πίσω. Με ένα τεράστιο γιατί να τους βασανίζει. Και εκείνο που φοβούνται όλοι, ότι η ψυχρή γραφειοκρατία θα ρίξει τις ευθύνες σε αυτούς που χάθηκαν. Κανείς πάντως δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτά που θα καταθέσει μόλις σηκωθεί από το κρεβάτι του νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο οπερατέρ του καναλιού 1 και συνεργάτης του ΣΚΑΕ Γιάννης Ξηδιάς. Ο δικός μας άνθρωπος που έζησε τον εφιάλτη προσπαθώντας να καταγράψει με την κάμερά του την έκρηξη που σκόρπισε το θάνατο. Μου έχουν κάνει τις απαραίτητες αλλαγές εδώ πέρα και από ό,τι μου είπε και ο γιατρός, πάμε καλά. Όλοι οι άνθρωποι που χαθήκαν εκεί πέρα ήταν αθώες ψυχές. Και δούλευαν για να βγάλουν ψωμί να ταΐσουν τα παιδιά τους. Αυτό το 11χρονο αγοράκι που κλαίει στην αγκαλιά της μητέρας του είναι ο γιος του Κώστα Μανάνα, του ανθρώπου που βρήκε τραγικό θάνατο όταν το φορτηγάκι του τράκαρε στο πίσω μέρος του βιτιοφόρου. Δεν γνωρίζει ακόμη την αλήθεια για το χαμό του πατέρα του. Να μπορέσουμε να βρούμε τον παπά, να βρούμε και τον υπεύθυνο που έκανε τη ζημιά και πρέπει να μου τιμωρηθεί στη δικαιοσύνη. Αυτό σας θέλω να σας πω, μόνο δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Είχα δύο μέρες που ντυνόμουν να στάσπρα και πήγαινα και τα κορόιδευα και τους έλεγα ότι ο μπαμπάς μας είναι καλά. Τα λάθη και οι παρατυπίες που έγιναν από τους υπευθύνους μπορούν να χαρακτηριστούν εγκληματικά. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο οποίος καταγγέλει ότι εδώ και 5 χρόνια το ΙΠΕΧΟΔΕ δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων ουσιών. Διακινούνται χιλιάδες εν δυνάμει βόμβες μεγάλης ισχύως. Τι πρέπει όμως να έχει ένα βιτιοφόρο για να θεωρείτε ότι μεταφέρει με ασφάλεια το φορτίο του? Ο Sky με τη βοήθεια των ειδικών θα σας δείξει ένα προς ένα αυτά τα σημεία. Εδώ υπάρχουν ορισμένες βαλβίδες, οι οποίες δεν φαίνονται ακριβώς, είναι βαλβίδες λεγόμενες υπερβολικής ροής, δηλαδή εάν ο ελαστικός ολίγας αυτός, από τον οποίο γίνεται μετάκηση του υγραερίου, διαραγεί, αυτομάτως λύνει η βάνα και σταματάει η ροή του υγραερίου προς την ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, κάθε βιτιοφόρο θα πρέπει να φέρει αυτή την ειδική πινακίδα κυκλοφορίας. Το πορτοκαλί χρώμα δηλώνει ότι μεταφέρει έφλεκτο υγρό. Το νούμερο 23 δηλώνει πιο συγκεκριμένα ότι μεταφέρει υγραέριο, ενώ το κάτω νούμερο δηλώνει ότι μεταφέρεται βουτάνιο, προπάνιο ή μείγμα. Αυτή τη στιγμή η μηχανή είναι σε λειτουργία. Ανοίγοντας τις βάνες όλες, είναι έτοιμο για παραδόση. Αν συμβεί κάτι, πατώντας τον μπουτόν στη γύρωση, κλείνουν όλα. Κλείνουν ασφαλιστικά, σταματάει η μηχανή, δεν δουλεύει τίποτα στο αυτοκίνητο. Ο τρόπος είναι αυτός. Αν δούμε εδώ πέρα, θα κλείσει και η βάνα αυτή εδώ. Οι εγκληματικές παραλήψεις μάλιστα γίνονται ακόμα μεγαλύτερες, αφού όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν προβλέπει τίποτα για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων. Σε τραγωδία με έναν νεκρό και έναν βαριά τραυματία κατέληξε μια απλή έξοδος για 4 στρατιώτες που υπηρετούν στον Εύρο. Τους νεαρούς παρέσυρε ταξί την ώρα που γυρνούσαν με τα πόδια στη μονάδα τους. Νεκρός είναι ο 20χρονος Χρήστος Αψούρης, ενώ σοβαρά τραυματισμένος ο Νίκος Καραγάκος. Με αίμα βάφτηκε η βραδινή έξοδος 4 φαντάρων από τον Εύρο. Επέστρεφαν πεζοί στο στρατόπεδό τους όταν ένα ταξί με οδηγό, τον 59χρονο Παναγιώτη Πολυμερίδη, έπεσε πάνω τους. Ο 20χρονος Χρήστος Αψούρης βρήκε τραγικό θάνατο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ο 21χρονος Νίκος Καργάκος. Ενώ εκτός κινδύνου είναι οι συνομιλικοί του Σπύρος Βουτσινάς και Γιώργος Καρβούνης, ο οποίος υπέστη σοκ. Προσπαθεί να ξεχάσει αυτό που συνέβη, διότι διακομίστη με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μαζί με τον νεκρό συνάδελφο του και ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι είναι σοκαρισμένος. Οι 4 στρατιώτες είχαν πάει σε ταβέρνα στο χωριό Καροτίδη Δημοτήχου που απέχει μόλις 1 χιλιόμετρο από τη μονάδα τους. Γύρω στις 11 το βράδυ αποφάσισαν να επιστρέψουν στο στρατόπεδο. Στη μέση της διαδρομής και ενώ βάδισαν στο δεξί μέρος του δρόμου, τους περίμενε ο θάνατος. Έρχονταν ένα ταξί. Δεν έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, μάλλον με κανονική ταχύτητα. Πήγαινε από ό,τι φαίνεται από την προανάκριση. Απάνω στη στροφή τα είδε βέβαια τα παιδιά, δεν μπόρεσε να κάνει κάποια κίνηση αποτρεπτική για να τα αποφύγει. Τα παρέσυρε και τα 4. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 4 στρατιώτες είχαν καταλάβει μεγάλο μέρος του δρόμου, ο οποίος σε εκείνο το σημείο κάνει καμπύλη. Αυτό, όπως λένε οι αστυνομικοί, είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αντιδράσει ο οδηγός του ταξί. Ορατότητα 0 και αυτή η κλίση του δρόμου που έκανε, αυτή η καμπυλότητα του δρόμου. Δυστυχώς είχαμε αυτό το εκτρό αποτέλεσμα. Ο 59χρονος οδηγός του ταξί μετά το τραγικό συμβάν συνελήφθη. Το πρωί, με εντολή του εισαγγελέα όμως, αφέθηκε ελεύθερος. Έχουμε πάλι κυρίες και κύριοι στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σταυρούλα Αναγνωστοπούλου από το Βελιγράδι. Την ακούσαμε χθες. Είναι μια Ελληνίδα παντρεμένη
με έναν Σέρβο η οποία ζει χρόνια εκεί στο Βελιγράδι και η οποία θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγό της, καθώς ο ίδιος είναι ασθενή, είναι άρρωστος. Να την ακούσουμε πάλι, να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Θανασιάδη. Νομίζω ότι κάτι βρέθηκε, κύριε Αναγνωστοπούλου, έτσι δεν ναι. είναι. Για πέστε μας. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τίποτα νέα, γιατί χθες δεν είχαμε ρεύμα. Δεν είχαμε ρεύμα καθόλου. Ναι. Και δεν ξέρω τώρα αν ήρθε. Α, τώρα ναι, τώρα έχει. Ίσως ήρθε μέχρι τη νύχτα δηλαδή. Mm-hmm. Από μένα νέα δεν έχω, εκτός το λεωφορείο τώρα να πάρω. Έχετε βρει λεωφορείο? Έχει ένα λεωφορείο, αλλά πρέπει να τηλεφωνήσω σήμερα να δω αν θα κυκλοφορήσει, γιατί μου είπαν ότι δεν ήταν σίγουρο. Το λεωφορείο αυτό είναι από κάποια ανθρωπιστική βοήθεια? Είναι λεωφορεία ελληνικά που ανέβαιναν πριν τακτικά, αλλά τώρα με τον πόλεμο είχαν σταματήσει. Και άρχισαν πάλι με μικρότερη συχνότητα να ανεβαίνουν. Και έρχονται κάπου ανεβαίνουν και... Αλλά σίγουρα δεν, πρέπει να το δω αυτό, να τηλεφωνήσω σήμερα για να mm-hmm. ρωτήσω αν είναι σίγουρο. Μάλιστα. Η νύχτα πώς κύλησε στο Βελιγράδι? Η νύχτα, να σας πω, ήμασταν τόσο κουρασμένοι, σήμερα από τίποτα δεν κατάλαβα. Είχε συναγερμό χθες σχεδόν όλη την ημέρα. Είχε ξαναχτύψει συναγερμό στο βράδυ. Αλλά δεν άκουσα τίποτα. Ήμουν τόσο... Ξέρετε, δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε ηλεκτρισμό και όλα αυτά μας κατέριψαν λίγο. Ελπίζουμε τα βάσανά σας να τελειώσουν. Ελπίζω να είναι. Ερχόμενοι στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγό σας. Ναι. Γιατί και εδώ τα αδέρφια σας, πρέπει να σας πω ότι μας τηλεφωνούν καθημερινά. Ναι. Ψάχνουμε και εμείς να βρούμε λύση, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα να βρούμε ναι. κάτι. Έχουμε στο τηλέφωνο μια γνώριμη σας φωνή. Κύριε ναι. Βασίλη, καλή σας ημέρα. Είναι ο αδελφός της, κύριε Σταυρούλα. Καλημέρα, Σταυρούλα. Καλημέρα, Βασίλη. Χαίρομαι ειλικρινά που σας ακούω. Κύριε Θανασιάδη, σας ευχαριστώ πάρα όχι, πολύ. Όχι, εμείς δεν κάναμε τίποτα προς Θεού, κύριε Αναγνωστόπουλε. Μακάρι να μπορούσαμε πιο έγκαιρα να κάνουμε κάτι. Μάλλον θα τα καταφέρει με λεωφορείο να έρθει και είναι τα λεωφορεία. Μακάρι, κύριε Θανασιάδη, γιατί η αγωνία μας είναι τόσο πολύ μεγάλη. Εμείς τον πόλεμο τον έχουμε στο σπίτι μας καθημερινώς. Βλέπουμε τα δελτία ειδήσεων και μόλις δούμε κάτι, αμέσως παίρνουμε τηλέφωνο να δούμε μήπως και αυτοί είναι, ήταν μέσα στο λεωφορείο, μέσα στο τρένο. Δηλαδή είναι ένα... Όταν ακούτε βεβαίως για χτυπήματα τέτοια. Το μυαλό σας πάει. Φυσικά πάει, γιατί τους παίρνουμε τηλέφωνο και τους λέμε να σηκωθούν να φύγουν. Οι άνθρωποι, ο γαμπρός μου έχει κάνει εγχείρηση καρδιάς και δεν μπορεί. Έχουν αυτοκίνητο, δεν μπορεί να οδηγήσει. Τελειώνουν τα φάρμακά τους. Δεν έχουν χρήματα. Τι να κάνουν εκεί επάνω. Είναι πάντως, κύριε Αθανασιάδη, ένα μεγάλο ερώτημα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, σας ζητώ συγγνώμη για μισό λεπτό μόνο. Ναι. Θα επανέλθουμε. Μην κλείσετε την ναι. τηλεφωνική μας σύνδεση. Ναι. Να πάμε στη Ρένα Γκούμα για λίγο. Τι έχει συμβεί, Ρένα? Μόλις πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι συνετρίβει ένα ελικόπτερο Απάτσι κοντά στο αεροδρόμιο Ρίνα στην Αλβανία. Μέχρι στιγμής, εδώ βλέπουμε τα πλάνα από την συντριβή πριν από περίπου 2 εβδομάδες, άλλο ένα Απάτσι. Είναι η πτώση του προηγούμενου είναι Απάτσι. Είναι η πτώση του προηγούμενου Απάτσι. Πριν από ακόμα καμιά δεκαετία έχουμε... μέρες, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχουν έρθει νέα πλάνα. Μόλις τώρα έγινε γνωστή η είδηση για αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, συνετρίβει το Απάτσι αυτό σε απόσταση 75 χιλιόμετρων από το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Ρίνα στην Αλβανία και η είδηση αυτή έγινε γνωστή από τον Αμερικανικό στρατό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με την τύχη του πληρώματος του ελικοπτέρου. Ωστόσο, στην περιοχή της συντριβής του έχει σταλεί ιατρικό ελικόπτερο, ενώ όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Αμερικανικού στρατού, δεν κατέπεσε από, δεν δέχτηκε εχθρικά πυρά το ελικόπτερο. Αυτά τα τέλεια ελικόπτερα, τα εξοπλισμένα, με την τελευταία λέξη τεχνολογίας. Ακριβώς 16 εκατομμύρια δολάρια έχουν να κλάψουν οι Αμερικάνοι, αν όχι και τις ζωές του πληρώματος, δεν γνωρίζουμε ακόμα τις κατάστασή. Μακάρι αυτό να μην συμβεί βεβαίως. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά είναι τα νεότερα. Ρένα, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τα δύο αδέλφια που... Πόσο καιρό έχετε να ανταμώσετε, κύριε Αναγνωστόπουλε? Περίπου 5 μήνες. Ναι. Περίπου πέντε μήνες. Που είχα δει την αδερφή μου που ήρθε στις Σέρες και ξανά δεν μπόρεσα από τηλεφώνου μου να επικοινωνούμε. Μάλλον εσείς τους πιέζετε περισσότερο την αδερφή και τον γαμπρό σας. Εμείς τους πιέζουμε να έρθουν, γιατί βλέπουμε την κατάσταση πώς εξελίσσεται. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Χρήματα δεν έχουν. Τα φάρμακα που ο γαμπρός μου πρέπει να έχει μια συνεχή φαρμακευτική αγωγή δεν υπάρχουν. Το εμπάρκο ακούγεται ότι θα τους κόψουν και το πετρέλαιο. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί επάνω?
Μόνο ότι αυτοί είναι πατριώτες και δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Αγωνίζονται οι άνθρωποι, πραγματικά πιστεύουν ότι γίνεται μια μεγάλη αδικία και είναι ντροπή σε ορισμένους, κύριε Αθανασιάδη, που βγαίνουν στα κανάλια. Είναι ντροπή. Δεν καταλαβαίνω ότι το 95% των Ελλήνων τους φτύνε στα μούτρα τους ανθρώπους αυτούς. Και βγαίνουν στα κανάλια να κατηγορούν τους Έλληνες δημοσιογράφους ότι δεν κάνουν κύριε καλά. Νοστόπουλε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ακριβώς για να είμαστε αντικειμενικοί και ακριβώς για να έχει μεγαλύτερη ισχύ και αξιοπιστία ο λόγος μας. Να τους βγάζουμε, να βγάζουμε και αυτές τις φωνές. Καλά κάνετε, πάρα πολύ καλά κάνετε και σας συγχαίρω. Εγώ συγχαίρω εσάς που έχετε έτσι τόσο αγωνία να δείτε και την αδελφή σας και τον γαμπρό σας και κάνετε ό,τι μπορείτε. Και θα έλεγα το εξής, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι ευτυχώς στη χώρα μας ακόμη υπάρχει αυτή η οικογενειακή αλληλεγγύη, η αδελφική αλληλεγγύη, υπάρχει ισχυρός ο δεσμός της οικογένειας. Και αυτό είναι από τα πλεονεκτήματα που έχουμε. Από τα λίγα, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετά δυναμικά, αρκετά δυνατά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Το καλό να υποδεχθείτε την αδελφή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αθανασιάδη, για όλη την προσπάθεια που τίποτα προς Θεού. Καλή σας μέρα, κύριε Αναγνωστοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου, Βασίλη. Άντε, αύριο θα ειδωθούμε. Άντε, χωρίς. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ώρα να δούμε τις σημερινές εφημερίδες. Τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Δέσμευτος τύπος του Δημήτρη Ρίζου. Πεθαίνουν από καρκίνο τα Βαλκάνια, είναι ο κεντρικός τίτλος. Αυτό είναι το βασικό θέμα, κυρίες και κύριοι. Μας αποσχολεί εντόνως, καθώς έχουν έρθει τα πρώτα στοιχεία και είναι από τη Γερμανία, από τις αναλύσεις που έγιναν εκεί και είναι πολύ δυσάρεστα. Δραματική ανακοίνωση του Αμερικανικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου. Η αυξημένη διοξίνη σκορπίζει το θάνατο. SOS και στην Ελλάδα, όπου η αύξηση είναι 15 έως 60%. Τελικός αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε στο ΟΑΚΑ στις 9 το βράδυ. Όλα τα παιδιά, παιδιά μας, είναι η αποστολή του ιατρικού κέντρου που έφυγε για την Πρίστινα και βεβαίως δεν ξεχωρίζει αλβανόφωνους και Σέρβους. Φορτώνουν στους πυράβλους τα τοξικά απόβλητα που διασκορπίζονται στα Βαλκάνια και κατέλαβαν τη Βόρειο Ήπειρο. 100.000 Κωσοβάροι καταλαμβάνουν τις ελληνικές ιδιοκτησίες με τη συνεργασία των Αλβανών. Washington Times, έμποροι ναρκωτικών ουτσεκάδες θα αιματοκυλήσουν Ελλάδα, Βουλγαρία, Σκόπια. Αδέσμευτος τύπος του Κώστα Μίτσι. Φάτε τα και σκάστε, είναι ο κεντρικός τίτλος. Οι Ευρωπαίοι μας επιστρέφουν τα λαχανικά. Εμείς απλώς τα δηλητηριάζουμε. Γερμανοί και Γάλλοι βρήκαν τοξικά πολέμου στα σπαράγγια μας. Στο πάνω μέρος, θεία δίκη, έξυπνος κυκλώνας εναντίον αμάχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. 46 νεκροί. Ευρωεκλογές, αρχίζει το μάτς. Αφορισμός στις νύφες που στείλουν τους γαμπρούς. Και οι βόμβες ακροτηρίασαν τις ελαφρύνσεις. Ιουγκοσλαβία, παράθυρο ειρήνης, σημεία υποσχετική. Η Αθηναϊκή για τη συνέχεια, ομολογία των Βρετανών, μας την έφερε ως κατζόχυρος, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας, έκθεση κόλαφος για το ΝΑΤΟ, τα μεγάλα λάθη της συμμαχίας που άφησαν άτρωτο τον Μιλόσεβιτς. Στο πάνω μέρος, τι προβλέπουν για το ΠΑΣΟΚ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα χατήρια του Άκη θα κάνει ο Σιμίτης και ιστορίες κρασιού, καπηλιάσαν κάποτε, υπόγειο Ομόνιας, καθάρισαν οι φουσκωτοί και στριμώχνουν τον Κλίντον πιέσεις από τους Ευρωπαίους. Ακρόπολης. Όλοι τώρα μιλούν για ειρήνη. Συνεχίζονται οι διπλωματικές πρωτοβουλίες μέσω ΟΗΕ, αλλά ο δρόμος θα είναι μακρύς. Δημόσιος κίνδυνος οι διοξίνες για τον κίνδυνο που απειλεί και τη χώρα μας. Τυφώνας όπως ΝΑΤΟ για τα στοιχεία της φύσης που έπληξαν την Οκλαχώμα. Αυτά και από αυτήν την εφημερίδα περνάμε στην απογευματινή. Αργός θάνατος από τον έφος του πολέμου. Θα θερήσει ο καρκίνος τα επόμενα χρόνια. Ανατριχιαστικά αποτελέσματα των μετρήσεων. Στο πάνω μέρος 5,7 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με το τελευταίο γκάλωπ της ΑΛΚΟ. Και κομφούζιο με τις εξετάσεις. Χαμένα τα έχουν οι μαθητές. Δεν ξέρουν πότε θα διαγωνιστούν. Παίρνουν πίσω τις φόρο απαλλαγές. Τώρα και ράμπο του Υπουργείου Εργασίας. Στο σφυρί, η κόπεδα του Δημοσίου, μερικοί ακόμη τίτλοι της απογευματινής. Η Αυγή. Βασικό θέμα, τα τοξικά. Ο κίνδυνος, η απειλή από τα τοξικά. Η επόμενη μέρα του πολέμου στα Βαλκάνια. Ουρανίου, τόπο στο κοσυφοπαίδιο. Ευρωπαίοι επιστήμονες και οικολόγοι αποκαλύπτουν τη ραδιενεργό μόλυνση και την τοξική ρήπανση από τους βομβαρδισμούς. Στο πάνω μέρος, ο διπορικό ειρήνη στην Αλβανία του Νίκου Κωνσταντόπουλου. Αυξάνονται οι πιέσεις για διέξοδο έκτατη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυριανή. Ευρωπαϊκό εμπάργκο στα ελληνικά προϊόντα.
μολύνθηκαν με ραδιενέργεια από τις βόμβες του ΝΑΤΟ, υποστηρίζουν τώρα οι Γάλλοι. Και στο πάνω μέρος, 15.000 προσλήψεις στο δημόσιο. Ποιοι διαγωνισμοί γίνονται μέσα στον Μάιο? Δημοσκόπηση πανικός στηριγήλης από την άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Περνάμε στο Βήμα. Ο Κλίντον εμφανίζεται ο λίγον διαλλακτικός. Οι κακεντρεχείς θα έλεγαν αυτό είναι θεία δίκη. Ο τίτλος αφορά ό,τι συνέβη στην Οκλαχώμα με τον τυφώνα που έπληξε την περιοχή. Και αύξηση κερδών 28%, φόρων 75%, αύξηση μισθών 5%, φόρων 19%. Τι αποκαλύπτει ο έλεγχος των πρώτων εφετινών φορολογικών δηλώσεων. Ο πόλεμος των δημοσκοπήσεων έχει αρχίσει εν ώψη των ευρωεκλογών. Όλοι βλέπουν εκλογική νίκη στις προσεχείς εκλογές. Ποιο γιόταχοι θα κάψουν απόψε? Η ανθρωπογεωγραφία των ομάδων εμπρισμού, ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Και στην πρώτη σελίδα χτυπά το Βήμα, κόκκινος θρύλος ή πράσινη θύελλα για τον τελικό, το σημερινό τελικό και τα σχέδια των Μπάγεβιτς Ρότσα για να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα. Περνάμε στη Βραδινή. Κλείστε τα στόματα των δημοσιογράφων. Ο βασικός τίτλος σημείτης εκτελεστικό κουβέντια στα μέτρα καταστολής ενοχλητικών εκπομπών. Στο στόχαστρο το χωρίς αναισθητικό. Κακλαμάνης, ανοίγεις ραδιόφωνο τηλεόραση και ακούς τράγκα. Δημιουργούνται συνθήκες και κλίμα, φωνάζει κόσμο και χάνουμε εμείς τις εντυπώσεις. Πρέπει να βγούμε και εμείς να μιλάμε στα κανάλια. Τι κάνει η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ρωτάει η εφημερίδα. Τοξικός θάνατος αγκαλιάζει τη Βόρειο Ελλάδα. Και στο πάνω μέρος, το CNN ζήτησε συγγνώμη από τη Βραδινή για τους πλαστούς χάρτες που αποκαλύψαμε. Το Έθνος για τη συνέχεια. Τοξικός πυρετός ο κεντρικός τίτλος. Σύγχυση και αγωνία από τις πρώτες μετρήσεις. Μετά από 42 ημέρες πολέμου, οι αρμόδιοι δεν είναι έτοιμοι να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και πρόκληση από το ΝΑΤΟ, αν κινδυνεύατε, θα το λέγατε. Βέβαια, αφού δεν το λέμε. Ευρωπαίοι επιστήμονες καταγγέλνουν το ΝΑΤΟ για χρήση ραδιενεργών. Αυτά είναι τα θέματα που αφορούν στον πόλεμο. Μερικά ακόμη θέματα στο κάτω μέρος. Κώστας Σιμίτης, ψαλίδης στις φοροαπαλλαγές λόγω πολέμου. Προς συμφωνία συναλλαγές έως τις 4 το απόγευμα στις τράπεζες. Και στάση πριν από το νέο άλμα στις Σοφοκλέους. Για να δούμε τον ελεύθερο τύπο. Κεραυνός τα πρώτα εκαθαριστικά. Καθυστερούν οι λυπητερές λόγω των ευρωεκλογών. Μισθωτοί συνταξιούχοι θα πληρώσουν 17-20% επιπλέον φόρους. Και 15 φορές πάνω οι τοξικές ουσίες στη χώρα μας. Το ΝΑΤΟ βλάπτει σοβαρά την υγεία. Καρκινογενέσεις φοβούνται οι γιατροί. Άλλα θέματα. Η δασκάλα που σταμάτησε τα τάγκ. Τη λέει στον ελεύθερο τύπο. Είναι η κυρία που παρκάρισε τη Mercedes της μπροστά από την πύλη του λιμανιού και εμπόδισε έτσι την έξοδο κάποιων αρμάτων μάχης. Τα δημοσιεύματα του ελεύθερου τύπου για τον Θρασίβουλο Λαζαρίδη, Άριος Πάγος, βαφτίσια και από τα δικαστήρια. Περνάμε στην ελευθεροτυπία. Το σχέδιο για ειρήνευση είναι ο βασικός τίτλος. Στον ΟΗΕ βάζουν τώρα μπροστά οι 8 μεγάλοι. Αισιοδοξία μετά τη συνάντηση Κλίντον με Τσερνομίρντιν. Η φωτογραφία είναι άκρος αποκαλυπτική. Στο βάθος να φλέγονται τα δηληστήρια και δεκάδες πολίτες να περνούν το Δούναβι με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε, με πρόχειρες λάντζες, με σχεδίες. Διοξίνες, άλλα στους διαδρόμους, άλλα στο πάνελ. Ένοχο το ΝΑΤΟ διαψεύδει την κτηνοδία. Απάντηση στους επικριτές των δημοσιογράφων. Κάποιοι άλλοι τίτλοι που αφορούν στο ίδιο θέμα, στο θέμα του πολέμου. Και αυθορμήτως, η δασκάλα που δίδαξε το ΝΑΤΟ. Είναι συνέντευξη και στην ελευθεροτυπία της κυρίας Αλεξάνδρας Ευαγγέλου, της Θεσσαλονικιάς δασκάλας που έκλεισε το δρόμο στο ΝΑΤΟ, στα άρματα μάχης. Ευρωεκλογές, ποιοι για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και σούπερ τελικός απόψε, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ο οποίος κυνηγά τον ντάμπλ πλέον. Εξουσία. Περικόπτονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις, ο βασικός τίτλος. Οι επιπτώσεις του πολέμου επιβάλλουν αναθεώρηση της οικονομικής πολιτικής. Δεν θα υπερβούν τα 200 δισεκατομμύρια. Οι μειώσεις στους φόρους στο 2,9 κλείνει ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Επιστρέφουν οι ξένοι στα ελληνικά ομόλογα. Στο πάνω μέρος, η Ντόρα Μπακογιάννη παραχωρεί συνέντευξη στην εφημερίδα «Γυναίκα Πρωθυπουργός μετά το 2000». Και στο παραπέντε η συμφωνία για την ειρήνη, για το θέμα του πολέμου, αυτός ο τίτλος. Άλλοι τίτλοι, υπηρεσίες χωρίς υπαλλήλους το καλοκαίρι, αυξημένο αριθμό αδειών δίνει ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας. Αντίο στον Βούγια, είπε ο συνασπισμός, πιθανή συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Ο Άριος Πάγος ακύρωσε βάφτιση. Ο πατέρας μετά το διαζύγιο προσέφυγε κατά του ονόματος που έδωσε η μητέρα στο παιδί του, αν είναι δυνατόν.
Η Καθημερινή. Προωθείται η ειρήνευση με σχέδιο των 8, ενώ ο πόλεμος αρχίζει να τρομάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως με αυτές τις τοξικές παρενέργειες. Παπαντονίου, σε ετοιμότητα απογείωσης οικονομίας, στα 2-3 εκατομμύρια θα φτάσουν το 99 τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων. Ο Ριζοσπάστης, αντιπολεμική εκδήλωση αύριο το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Κεντρική ομιλήτρια κυρία Παπαρίγα. Στο πάνω μέρος, μεγάλη μαραθώνια πορεία ειρήνης. Ιουγκοσλαβία, πεθαίνουν πριν γνωρίσουν τη ζωή για τα παιδιά στα αμαευτήρια, που δυστυχώς επιβαρύνουν την κατάστασή τους για αυτά που είναι τουλάχιστον στις θερμοκοιτίδες από τις συνεχείς διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Καμπάνα κινδύνου και για την Ελλάδα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και τέλος τα νέα, βομβαρδισμός αισιοδοξίας με σχέδιο 7 σημείων. Αύριο κρίσιμο ραντεβού των 8 στη Βόνη. Αυτές είναι οι πληροφορίες της εφημερίδας και οι εκτιμήσεις της κυρίως για το θέμα του πολέμου και της διπλωματικής του επίλυσης. Οριστικά μέσα στο Μάιο, οι μπάρες σε 36 σημεία της Αθήνας, χάος από 35 φάρσες για βόμβες, μόνο 32% ενδιαφέρεται για τις ευρωεκλογές. Αυτά λοιπόν από τις σημερινές πολιτικές εφημερίδες. Να δούμε γρήγορα και τις αθλητικές. Η πρώτη είναι η αθλητική ηχό. Για την Κούπα και το Γόητρο είναι ο κεντρικός τίτλος, που βεβαίως αφορά στο σημερινό τελικό. Τρώνε σίδερα, Λιμπερόπουλος Λαγωνικάκης, και ζήτησαν από το Ρότσα να τους βάλει στην εντεκάδα. 8-7 η βουλιαγμένη τον Ολυμπιακό, κυπελούχος στο Πόλο. Πρωταθλητής πάθος για τον Ντάμπλ, Ολυμπιακός ΠΑΟ στο ΑΚΑ, 9 η ώρα, στο μεγάλο τελικό του κυπέλου. Γκόγκιτς και Αλεξανδρής, οι έξυπνες ρουκέτες του Μπάγεβιτς. 14ο στον κόσμο, Ολυμπιακός, και νέα κατάκτηση για τον θρύλο. Περνάμε στη Sport Time, αιώνια κάψα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΤΕΝΑ στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν στον τελευταίο τελικό του 20ου αιώνα. Άξια κυπελούχος, η βουλιαγμένη, νίκης 8-7 τον Ολυμπιακό στην Κέρκυρα και κατέκτησε το δεύτερο κύπελο στην ιστορία της. Περνάμε στον φύλαθλο. Να κερδίσουν τον κόσμο. Ευκαιρία εξηλαίωσης για όλους. Ο μεγάλος τελικός του κυπέλου, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με μπάλα και όχι τη διαιτησία. Να προσφέρουν θέαμα στους οπαδούς και να γυρίσουν στα γήπεδα. Για να γυρίσουν στα γήπεδα. ΠΑΟΚ Άρης πράξη πρώτη για μια θέση στην Ευρωλίγκα. Και 8-7 κυπελούχος η βουλιαγμένη πήρε ρεβάνσα από τον Ολυμπιακό. Φως. Ο τελικός της δόξας, ο κεντρικός τίτλος, Ολυμπιακός για τον ντάμπλ, ο Παναθηναϊκός για μια διάκριση. Στο πάνω μέρος, νοκάουτ ο Στέλιος και παίζουν σήμερα Λιμπερόπουλος Λαγωνικάκης. Περνάμε τέλος την ώρα για σπορ. Ενέσεις ηθικού στην ΑΕΚ, δίδυμο Ντέμι Ζουμπούλη δοκιμάστηκε στο διπλό. Μια ζαριά, ένα κύπελο για ΠΑΟ και Ολυμπιακό, ανεβαίνει σήμερα στο βουνό ο Μελισανίδης. Κόκαλης, φέρτε το double, πήγε χθες του Ρέντι. Για κυνηγό, ταξίδι αστραπή Σαράφη στη Γαλλία, 8-7 η βουλιαγμένη κυπελούχος, δύο ακόμη τίτλοι από αυτή την εφημερίδα. Θα δούμε μερικά ακόμα θέματα από την ειδησιογραφία. Πρωτοβουλία προς 150 συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο να λαμβάνουν οι Έλληνες Ολυμπιονίκες για συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας που θα αποσταλεί στην Γιουγκοσλαβία. Στην κάμερα του Sky μίλησαν αποκλειστικά ο Γιάννης Μελισανίδης και η Κατερίνα Κόφα. Οι Ολυμπιονίκες όλου του κόσμου στο πλευρό του χυμαζόμενου σερβικού λαού. Η εμπόλεμη κατάσταση στη γειτονική χώρα δεν άφησε ασυγκίνητους στους πιο λαμπρούς αστέρες του αθλητισμού και η πρόταση του Τάσου Μπουντούρ να συνθέσει ο Θάνος Μικρούτσικος στο τραγούδι της Ολυμπιακής Εκεχηρίας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τα παιδιά του πολέμου έγινε καθολικά αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκοσμίου Συλλόγου Ολυμπιονικών. Ο δίσκος και τα CD θα μοιραστούν σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας πολύ γρήγορος τρόπος να έχουμε ένα σοβαρό έσοδο το οποίο θα δοθεί με μεγάλη χαρά στα παιδιά του πολέμου και στους πρόσφυγες. Την αντίθεσή τους στα πυρά των ατοικών δυνάμεων εξέφρασαν αποκλειστικά στον Sky ο Γιάννης Μελισανίδης και η Κατερίνα Κόφα που βρέθηκαν στη Βουλή προκειμένου να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις για το νέο αθλητικό νόμο. Σε ένα τέτοιο ανέσχετο και άναντρο πόλεμο, τι συναισθήματα να υπάρξουν. Είναι τρομερό αυτό που βλέπουμε και μάλιστα να το ζούμε τόσο κοντά. Όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινώς είναι τραγικά και λυπηρά. Ευχόμαστε επιτέλους κάποια στιγμή να βρούνε την ειρήνη